Γεια σας. Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε βρεθεί στη ζωή σας στη φάση που όλα σας πάνε χάλια. Ξυπνάτε το πρωί και από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό, όλα πάνε χάλια. Έχει τελειώσει ο καφές, πάτε να μπείτε στο αυτοκίνητο ή να ανέβετε στο μηχανάκι σας και έχει χαλάσει, περιμένετε ένα mail, ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα για κάτι σημαντικό, για τη δουλειά σας, για κάτι προσωπικό. Το μήνυμα, το τηλέφωνο, το mail δεν έρχονται ή όταν έρχονται δεν είναι αυτό που περιμένετε. Λοιπόν, σε μια τέτοια φάση, σε μια ακριβώς τέτοια φάση, πριν περίπου 2 μήνες, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τη Μαριάννα, η οποία μου ζήτησε να έρθω να μιλήσω στο TEDx. Και επειδή γενικότερα εμένα με διακατέχει ένας αρκετά μεγάλος παιδικός ενθουσιασμός, δέχτηκα. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να έρθω να μιλήσω σήμερα εδώ. Αφού λοιπόν κλείσαμε το τηλέφωνο, συνειδητοποίησα ότι δεν έχω κάτι να πω και ότι θα ερχόμουν εδώ και σε τόσο χάλια φάση που ήμουνα, θα ερχόμουν να σας πω ότι η ζωή είναι μάταιη, πηγαίνετε σπίτι σας, παρατήστε τα, γιατί δεν αξίζει. Αλλά φυσικά δεν θα σας πω αυτό. Λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Τα τελευταία 2 χρόνια μένω σε 2 νησιά της Άγωνης Γραμμής, τη Σχοινούσα και την Ηρακλιά, που είναι κάτω από την Άξο για όποιον δεν το γνωρίζει. Όπου ασχολούμαι με ένα πρόγραμμα αναπαλαίωση παλιών καϊκιών, τα καράβια που δεν φοβήθηκαν. Ήμουνα λοιπόν σε εκείνη τη φάση στην Ηρακλιά, ανεβαίνω στο μηχανάκι μου, κατεβαίνω στο καφενείο να πιω τον καφέ. Είχα ξεχάσει για το TEDx, είχαν έρθει πάλι όλες αυτές οι αρνητικές σκέψεις και ότι όλα πάνε χάλια στη ζωή μου. Και εκεί που κατέβαινα στο καφενείο να πιω καφέ, με τους φίλους μου, με πιάνει ένας φίλος μου και μου λέει γιατί είσαι έτσι και που είναι Χριστιανά που όλοι ξέρουμε και τα λοιπά. Εγώ εμφανώς πολύ πεσμένη και γυρνάει και μου λέει ότι ευτυχία είναι να πηγαίνεις από αποτυχία σε αποτυχία με τον ίδιο ενθουσιασμό και να μην το βάζεις κάτω. Δεν του έδωσα καμία σημασία. Συνέχισα να πίνω τον καφέ μου, ήμουν εμφανώς πολύ χάλια. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα, ανέβηκα στο μηχανάκι μου, έπρεπε να γυρίσω στο σπίτι και στη διαδρομή προς το σπίτι είχα μπροστά μου τη θάλασσα, έναν απίστευτο καλοκαιρινό ήλιο, παρότι ήταν Ιανουάριος. Και εκεί δεν σας κρύβω ότι συνειδητοποίησα πόσο πολύ τυχερή είμαι. Γιατί ήμουνα σε αυτό το νησί, Ιανουάριο. Έκανα αυτό που αγαπούσα, αυτό που πάλευα, αυτό που ακόμα παλεύω γιατί η μαμά μου δεν είναι καθόλου χαρούμενη που είμαι εκεί, παρότι είναι εδώ και την αγαπώ πολύ, δεν είναι καθόλου χαρούμενη γι' αυτό. Ανέβαινα λοιπόν στο σπίτι και συνειδητοποίησα ότι γι' αυτό θα μιλήσω. Να σας πω αρκετά χρόνια πίσω. Εμένα από μικρή μου άρεσε να ζωγραφίζω, να βλέπω ελληνικές ταινίες και να γίνω δασκάλα. Σήμερα που σας μιλάω νομίζω ότι έχω καταφέρει και τα 3. Παρότι έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στα καράβια, πριν πάρω το καράβι, πήρα το αεροπλάνο και πήγα σε ένα άλλο πιο βόρειο νησί, την Αγγλία, και συγκεκριμένα πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω γλυπτική στο Σεν Μάρτινς και στο Τσέλσι, όπου έμεινα για 5 χρόνια, πέρασα φανταστικά, παράλληλα δούλευα, συμμετείχα σε διάφορες εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι το Λονδίνο με ορίμασε και με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο η Ελλάδα και οι παραδόσεις, οι παραδοσιακές μας τεχνικές είναι κάτι το οποίο με μάγευε από μικρή. Παρότι γεννημένη στην Αθήνα και μεγαλωμένη στο κέντρο σε ένα διαμέρισμα, όλα μου τα καλοκαίρια τα πέραγα σε ένα νησί, σε ένα σπίτι που ήταν ακριβώς απέναντι από τα Καρνάγια. Μάλλον έτσι εξηγείται και ο λόγος για τον οποίο αγαπώ τόσο πολύ τα καΐκια και τη θάλασσα. Καθώς λοιπόν ήμουνα στο Λονδίνο και ήμουνα στο τελευταίο έτος του Πανεπιστημίου, είχαν μια πολύ μεγάλη αγωνία για το πώς θα πορευτώ, προς τα πού θα πάω, τι θα κάνω. Έτσι λοιπόν, όπως ήμασταν όλοι μουδιασμένοι, ο καθηγητής μας τότε γύρισε και μας ζήτησε να γράψουμε μία εργασία γύρω από αυτά που αγαπάμε πιο πολύ. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα να γράφω για τα καΐκια και για τις παραδόσεις Ελλάδας οι οποίες χάνονται. Ήταν λίγο πολύ και εκείνη η φάση που νομίζω ότι όλοι θα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει μερικά κονδύλια στους Έλληνες ψαράδες να καταθέτουν την αλλιευτική τους άδεια, προκειμένου να μειωθεί η αλεία στη Μεσόγειο και να καταστρέφουν τα παραδοσιακά μας καΐκια. Μια ιστορία πάρα πολλών χρόνων, με τεράστια ιστορία από πίσω, πολύ μεγάλη δυσκολία στο να κατασκευαστούν όλα αυτά τα σκαριά. Εμένα όλο αυτό με πλήγωνε βαθιά. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω γι' αυτό. Όλα πήγανε πολύ καλά, τελείωσα το πανεπιστήμιο, πέρασε το καλοκαίρι, είχε έρθει ο Σεπτέμβριος, είχα πάρει πάλι το αεροπλάνο, είχα γυρίσει στην Ελλάδα και ψαχνόμουν να δω τι ακριβώς θα κάνω.
συγκυριακά, όπως νομίζω ότι γίνονται τα περισσότερα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν να κάνει διάφορες δράσεις στα νησιά της Άγωνης Γραμμής. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε μαζί ένα αρκετά πειραματικό πρόγραμμα τότε. Και έτσι βρέθηκα επιτέλους να παίρνω το καράβι. Και μετά από 8 ώρες βρέθηκα 2 η ώρα το πρωί στο λιμάνι της Χινούσας, Φεβρουάριο μήνα. Δεν σας κρύβω ότι παρότι δεν είχα ιδέα τι πήγαινα να κάνω, δεν είχα ιδέα ποιον πήγαινα να συναντήσω, ο ενθουσιασμός που ένιωθα και μία αστήρευτη, έτσι, ένα πράγμα το οποίο δεν το έχω ξανανιώσει στη ζωή μου, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά. Το αστείο είναι ότι μετά από 3 χρόνια από τότε, τώρα που κάνω παρέα και με τα παιδιά εκεί, επειδή εκείνη τη μέρα είχα κατέβει 2 η ώρα το πρωί από το καράβι στο λιμάνι, με ένα φούξια φωσφοριζέ κολάν. Και όλοι νομίζαν ότι είμαι μια τουρίστρια η οποία είχε αποκοιμηθεί στο καράβι, πήγαινε ενδεχομένως στην Πάρο ή στην Άξο και ξεβράστηκε στη Σχοινούσα. Μετά κατάλαβαν ότι κάπως αλλιώς ήταν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησε εκείνο το project το χειμώνα του 2015 στη Σχοινούσα, όπου δυστυχώς για λόγους λειτουργικούς και πρακτικούς δεν προχώρησε. Έτσι βρέθηκα εγώ πάλι το καλοκαίρι να αναρωτιέμαι τι θα κάνω το Σεπτέμβριο, γιατί είχα γλυκαθεί πάρα πολύ από αυτή τη μικρή κοινότητα, από ένα νησί το χειμώνα, πολύ διαφορετικό από τα νησιά που έχουμε όλοι στο μυαλό μας το καλοκαίρι. Και έτσι λοιπόν ψαχνόμουν να δω τι θα κάνω. Πάλι βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, μου έλεγε δεν έχεις κάποια ιδέα να κάνουμε κάτι σχετικό με αυτό που έχεις σπουδάσει, με αυτό που έχεις κάνει. Έτσι λοιπόν ήρθε στο μυαλό μου εκείνη η εργασία που είχα κάνει για τα καΐκια στο πανεπιστήμιο. Είχα λοιπόν εγώ την ιδέα, πήγαινα να τον συναντήσω και λέω, ή θα μου πει ότι είμαι τελείως τρελή και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο, ή επειδή και αυτός επειδή είναι λίγο τρελός θα μου πει έλα πάμε. Και μαντέψτε, μου είπε έλα πάμε. Οπότε ξεκινήσαμε το χειμώνα του 2016, το πρόγραμμα οικαστικής αναπαλαίωσης παλιών εγκαταλειμμένων καϊκιών, τα καράβια που δεν φοβήθηκαν. Και έτσι βρέθηκα να ξεκινάω στη Σχοινούσα, το πρώτο μου καϊκι, τον μικρό Ηλία. Τέλεια. Όπου παράλληλα με αυτό ήθελα να συνδυάσω και την αγάπη που είχα για τα παιδιά. Οπότε παράλληλα με την αναπαλαίωση του καϊκιού, ξεκίνησα να κάνω απογευματινά εικαστικά μαθήματα στα παιδιά, που τα μαθήματα είχαν βάση τα καϊκια, τους καπετάνιους, θάλασσες, γοργόνες, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία έχει η Ελλάδα. Έφτασε ο Ιούνιος, έγιναν τα εγγένεια, όλα πάρα πολύ ωραία. Εγώ είχα αρχίσει να μπαίνω ακόμα περισσότερο στην κοινωνία αυτή. Εν τω μεταξύ, συνέχεια τους έλεγα να κάνουμε ένα project, να κάνουμε ένα project. Οπότε πλέον δεν λεγόμουν Χριστιανά, λεγόμουν το project. Οπότε είχε έρθει και ο μπαμπάς μετά στα εγγένεια του καϊκιού και έλεγαν ο μπαμπάς του project, ο προτζέκτορας. Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, περνάει το καλοκαίρι. Συνεχίζω να είμαι στη Σχοινούσα, οπότε ήρθε πάλι ο Σεπτέμβριος και εγώ ήθελα να συνεχίσω να μένω εκεί, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, μου έδινε μια τρομερή έμπνευση το να είμαι σε ένα μικρό μέρος, να δημιουργώ και να είμαι κομμάτι αυτού. Οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω επίσημα το εικαστικό εργαστήρι και να κάνω απογευματινά μαθήματα στα παιδιά. Τα απογευματινά μαθήματα είχαν σαν βάση τις ελληνικές παραδόσεις, τις παραδόσεις των Κυκλάδων και της Σχοινούσας, όπου ξεκινούσαμε, παίρναμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τους δίναμε μια πιο σύγχρονη και εικαστική μορφή. Πέρασε λοιπόν και ο χειμώνας αυτός. Μέσα σε αυτό εντάχθηκε μια δεύτερη αγάπη, η Ηρακλιά, με το δεύτερο καΐκι στη σειρά, τον καπετάν Γιάννη, όπου παράλληλα με τη Σχοινούσα και τα εικαστικά μαθήματα πήγαινα στο απέναντι νησί, την Ηρακλιά, να αναπαλαιώνω το καΐκι και παράλληλα έκανα και εκεί μαθήματα στα παιδιά γύρω από τις ιστορίες αυτές που σας είπα πριν. Προχώρησε λοιπόν και αυτό, ήρθαν τα εγγένεια του καπετάν Γιάννη, άλλο πολύ ωραία λοιπόν στην Ηρακλιά. Και ήρθε πάλι ο Σεπτέμβριος, ο Σεπτέμβριος πολύ με πονάει, και ήρθε πάλι ο Σεπτέμβριος και έπρεπε να αποφασίσω αν όλο αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Οπότε συνέχισα το εικαστικό εργαστήρι στη Σχοινούσα, αλλά αυτή τη χρονιά εντάχθηκε και η Ηρακλιά σε αυτό. Μέχρι που φτάσαμε στο σήμερα και στο τώρα, όπου πέραν της Σχοινούσας και της Ηρακλιάς που κάνω τα εικαστικά εργαστήρια, έχει μπει και το Κουφονίσι, όπου ξεκινάω την αναπαλαίωση του τρίτου καϊκιού κατά σειρά, της κυρασοφίας.
και συνεχίζουμε και πορευόμαστε. Μην με ρωτήσετε τι θα κάνω το Σεπτέμβριο, γιατί με αγχώνει αρκετά αυτός ο μήνας. Θα σας πω μόνο ότι η παραμονή μου σε αυτά τα νησιά, παρότι πολύ δύσκολη, δεν σας κρύβω ότι και οι ίδιοι άνθρωποι εκεί το λένε αυτό, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο με έκανε να μάθω πάρα πολύ καλά τον εαυτό μου. Η ανωνυμία της πόλης και η πεπατημένη στην οποία βρισκόμαστε όλοι είναι κάτι πάρα πολύ βολικό και εύκολο. Πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο νησί της Άγωνης Γραμμής στην Ελλάδα του 2018, ήρθα αντιμέτωπη με πολλά διαφορετικά πράγματα, με μια νοοτροπία στην οποία εγώ δεν είχα μεγαλώσει, που με έκανε πολλές φορές να χρειαστεί να σφίξω τα δόντια και να μάθω πτυχές του εαυτού μου, τις οποίες δεν ήξερα. Παρόλα αυτά, νιώθω πάρα πολύ τυχερή για αυτό που κάνω. Το παλεύω γιατί, όπως είπε και η Έλληνα στην αρχή, είναι η βίδα μου. Και πιστεύω ότι είναι ωραίο να κυνηγάμε τη βίδα μας, την αγάπη που έχουμε για κάποια πράγματα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι σίγουρα καθόλου εύκολο αυτό, γιατί ακόμα βρίσκω πάρα πολλά εμπόδια, εξού και η χάλια φάση στην οποία ήμουνα πριν 2 μήνες. Έχει αρχίσει αυτό και καλυτερεύει, βέβαια. Νομίζω θα έρθει πάλι μια χάλια φάση, αλλά θα ξεπεραστεί και αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η αγάπη που παίρνω από τον κόσμο, από τα παιδιά, είναι ένα πολύ βασικό έναυσμα στο να προχωράω. Νιώθω ότι έχω πάρει τόσα πολλά πράγματα σαν παιδί, σαν άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής μου, που όλο αυτό το να δίνεις είναι ακόμα μεγαλύτερο από το να παίρνεις την ουσία. Όταν γύρισε ο Γιώργος μετά από ένα μάθημα και μου είπε «Κυρία, είμαι ο Παύλος Πικάσος», εκεί συνειδητοποίησα, δεν ξέρω, αυτό μου έφτανε να σας είμαι ειλικρινής. Κλείνοντας, μιας και είμαι η τελευταία ομιλήτρια για σήμερα που θα ακούσετε, δεν έχω να σας δώσω κάποια συμβουλή, ούτε να σας πω κάτι έτσι αρκετά κλισέ. Ξέρω ότι ο καθένας έχει όνειρα, έχει επιθυμίες. Καλό είναι να τα κυνηγάμε και να τα κάνουμε, γιατί όντως η ζωή είναι πολύ μικρή και είναι κρίμα να μην το κάνουμε αυτό. Και αυτό που εγώ έμαθα πραγματικά τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα νησιά είναι ότι όταν κουραζόμαστε, καλό είναι να ξεκουραζόμαστε, όχι να τα παρατάμε. Και ό,τι κάνουμε με αγάπη έχει ψυχή και βγαίνει προς τα έξω. Σας ευχαριστώ.